Γεια χαρά, Μάγκες. Καλησπέρα. Και αν δεν γίνει αυτό, στα φρύδια μας τα δυο, πάντα αρρωστή με τον Ολυμπιακό. Τι γίνεται, Μάγκες μου. Για λέγε, τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε. Όλοι ξέρουμε, μπαράκι μου, ότι η μπάλα είναι πόρνη. Από το Βέλγιο ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ένα λάθος του Ρομπέρτο πήγε γκολ. Χάσαμε εκεί 3 γκολ. Δοκάρι είχαμε. Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα, αρχίζει η Λεβάν στο Καρασκιάκι. Το ίδιο έργο. Στο πρώτο δεκάλεπτο, 12 λεπτά. Τα πρώτα 12 λεπτά του Ιντέγε, του Φορτούνι, του Ντουρμάζ. Μπήκαμε και με τη βοήθεια τη δικιά μας βέβαια, η ομάδα μας μπήκε για να τους τελειώσει, αλλά η μπάλα είναι πόρνη. Είναι εύκολο να πω εγώ δεν μου άρεσε ο τάδε, ο άλλος να πει ο άλλος τάδε, ο άλλος τάδε, ο άλλος τάδε. Εδώ μιλάμε... Ο άλλος μπορεί να πει όλοι. Όλοι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η ομάδα δεν άξιζε να περάσει τον επόμενο γύρο. Ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια ήταν καλύτερος. Εντάξει, κοιτάξτε, είμαστε, να το πω αλλιώς, είμαστε καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ, αλλά δεν πέρασε και δίκαια πέρασε. Όχι, δεν άξιζε σαν ομάδα από... Ναι, σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι. Αυτό είπα. Ναι. Όχι σαν... Τάκη, να πω όταν κάτι. Όταν χάνεις όμως πολλά γκολ. Στην Ευρώπη, Τάκη. Όταν χάνεις 7 ευκαιρίες στο Καραϊσκάκι, ακόμα και στο 48 του Πουλίδου, ακόμα και του Φορτούνη. Μετά, λόγω της προσπάθειας που έχει γίνει από το πρώτο λεπτό, οι άλλοι παίρνουν τα πάνω τους. Λέει, αυτοί δεν βάζουν γκολ με τίποτα. Πάμε να βάλουμε εμείς. Οι δικοί μας κάνουν την ψυχολογία. Κάπως έτσι έγινε. Εγώ το λέω τώρα χοντρά-χοντρά, γιατί είμαι τρομερά στεναχωρημένος. Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι Ολυμπιακοί. Τι να πω τώρα, δεν θέλω. Κοίτα, Τάκη, σε αυτά τα παιχνίδια. Να πω ότι. Ναι, ένα λεπτό. Σε αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης. Ένα λεπτό για να μην. Σε αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης χρειάζεται να έχεις τερματοφύλακα και center for. Ξεκινάς από και εκεί. Και χάφου πρέπει να έχει. Ξεκινάς από εκεί. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν μένουμε σε αυτό, ρε. Δεν μένουμε σε αυτό. Από εκεί πέρα, center for με ποια έννοια. Να μπαίνουν τα γκολ, όποιες ευκαιρίες σου παρουσιαστούν ή κάνεις ή δημιουργήσεις, να καταφέρεις να βάλεις τα γκολ που χρειάζονται. Έτσι. Κοίτα, αυτό ήταν η εικόνα αυτού που σου λέω. Ήταν το προπέρσινο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Εκεί πέρα μέσα, στο Βέλγιο. Πιάνει 3 ο Ρομπέρτο, βάζει 3 ο Μίτρογλου. Δεν θέλω να μείνω ούτε σε τερματοφύλακες ούτε σε ονόματα. Δεν μένουμε σε ονόματα. Φιλολογικά μιλάμε. Έτσι. Βάζει 3 ο Μίτρογλου, τελείωσε. Κόλασε ο γάμος. Πάλι εδώ χθες. Είναι όλα σχετικά. Δηλαδή, αν πήγαινε η μπάλα στο σου του Πουλίδο, άστα τετατέτ. Έτσι. Να πήγαινε η μπάλα στο σου του Πουλίδο, 5 εκατοστά πιο εκεί, θα ήταν όλα διαφορετικά. Ναι, τώρα... Θα ήταν όλα αλλιώς. Και εσύ που παίρνεις τηλέφωνο, είσαι ένας καραγκιόζης. Τι παίρνεις τηλέφωνο, ρε Γελία. Να πούμε, να κοίτα, παίρνει τηλέφωνο. Ναι, εσύ ο Γελίο, εσύ παίρνεις τηλέφωνο. Κάνε το τηλέφωνο, ναι. Στο δίνεις παντού. Εντάξει, όχι, κάποιο που το έχει το τηλέφωνο λέει: κοίτα, πάρω τον Άκη. Όχι, ρε, παίρνει να πει να το ασχοληθεί. Ναι, να ακούσει το τηλέφωνο. Είσαι γελίο, ναι. Ναι. Να, ό,τι να πει να τον Άκη τηλέφωνο. Ναι, μπράβο. Θα λέει του φίλου τώρα. Ό,τι και να είσαι, όσο φίλο μου και να είσαι, είσαι ένα γελίο. Όχι, θα είπε τώρα στον άλλο. Κοίτα, έχω το τηλέφωνο του Άκη. Δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύω, θα λέει ο άλλο. Πάρε το πάρω το τηλέφωνο. Ωραία, πάρε το τηλέφωνο. Πάρε ένα βραβείο. Πάρε, έχουμε τα νεύρα μα. Κάτσε, ρε φιλαράκο. Εντάξει, με τον καθένα. Το εγώ μάλλον, ο δικός μου, δικιά μου, με δικιά μου μανούρα είναι. Πώς μένεις στη δικιά μου μανούρα μέσα. Τώρα εγώ έχω μπει σε όλες τις μανούρες μέσα. Λοιπόν, έτσι, από εκεί πέρα, αν πήγαινε η μπάλα, συγγνώμη, 5 εκατοστά και αριστερά, θα λέγαμε άλλα. Η ομάδα δεν είναι να πεις ότι δεν έπαιξε. Μπορώ να σου πω ότι είπαμε, έπαιξε. Και ξεκίνησε και πολύ πόρνη. Καλά. Εσύ ναι. Το λες για εκατοστά, εγώ λέω είναι πόρνη μπάλα. Όλοι το λένε, είναι ποδοσφαιρική λέξη όλο τον πλανήτη αυτή. Έτσι είναι αυτή η μπάλα. Ειδικά στο γκολ τη Σοφάρη τρεγόμασταν. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί σαν να θέλει να μπει μέσα. Κάποιοι μόνο. Θα πούνε ότι χάνονται τα γκολ. Ναι, εντάξει, χάνονται. Αλλά εδώ μιλάμε ότι βάλαμε και το γκολ μόνοι μας εμείς. Στο Βέλγιο. Εκεί παρά είναι πόρνη η μπάλα.
Όχι, δεν είναι μόνο. Ο Τάκη θέλει και την απαραίτητη σοβαρότητα και μέσα. Η άτυχη στιγμή ήταν. Δεν ήταν ασοβαρό. Το φάγαμε. Ναι, άτυχη στιγμή. Τα γκολ που χάσαμε δεν ήταν ασοβαροί. Δεν ήμασταν ασοβαροί. Δεν ήμασταν επιπόλοι εκεί. Τι εκεί, ναι. Κάτσε. Δεν θέλει μπάλα καμιά φορά να μπει μέσα. Δεν είναι αυτό. Τόσα χρόνια πα. Κάτω στι εστάκε, μην μπει μπάλα μέσα. Είναι και επιπολαιότητα. Κάποια. Κάτσε. Δεν σου είπαν ικανότητα, επιπολαιότητα. Πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό. Εντάξει τώρα. Τι αν είναι, δεν μπορώ να σου πω ανικανότητα, στον Ολυμπιακό παίζουν. Οι φάσεις γίνανε. Τα γκολ... οι φάσεις γίνανε για να μπουν τα γκολ. Τώρα, ανεκανότητα, τυχαία, πόρνη, μπάλα, εγώ ξέρω ότι οι φάσεις γίνανε στο Καραϊσκάκι. Δεν πήραν ανάσα αυτοί στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πήραν ανάσα. Εκεί πρέπει να τους τελειώσεις, έτσι να μην έχουν καμία ελπίδα. Δεν τους τελειώνεις εκεί. Από ατυχία, ναι. Όχι, λέμε για το παιχνίδι, όπως έγινε. Ναι, ό,τι θέλει, ας πούμε, ό,τι θέλουμε. Ατυχία, ανικανότητα, επιπολαιότητα, ναι. Δεν τελειώνει εκεί, δεν τους τελειώνεις εκεί που είναι αποσβολωμένοι και μετά, όπως είπε και ο Τάκης, αναθαρίσανε κι αυτοί. Δεν ήταν τελικά έτσι τόσο χάλια ομάδα όσο ότι. Ήταν στο πρώτο παιχνίδι, όσο την είδαμε, έτσι. Ναι, και μια ομάδα που έχει πάρει 3-4 ευρωπαϊκά, πώς έχει πάρει. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω, το παρακαλώ. Δεν είναι η καμπάλα, παράδειγμα. Δεν είναι η καμπάλα. Όχι, okay, ποια καμπάλα. Η κάθε καμπάλα, να μην νομίζω Παναγιώτη, το λέω, έτσι μου ήρθε και το είπα, είναι οι άντρες, έτσι. Με ευρωπαϊκούς τίτλους. Με πρωταθλήματα πολλά. Έχει τώρα το δικό της στάτους στην Ευρώπη. Να πάμε λίγο τώρα και. Αλλά άλλη εικόνα έδειξε εκεί. Άλλη εικόνα έδειξε εδώ. Έτσι, εκεί ήταν ένα συνοθήλευμα. Γονάτισε την εκεί πέρα. Δεν μπήκε, είπαμε. Η άτυχη στιγμή του Ρομπέρτο, του Ιντέγκε που δεν μπήκε γκολ. Λέμε, τι θέλει να πει τώρα. Θα πάνε 3-4. Και εγώ όταν έλεγα θα πάνε 3-4, το έβλεπα το παιχνίδι, την ομάδα τη άντρε. Την είδα. Όλοι την είδαμε. Και οι ευκαιρίες γίνανε για να. Για να μπουν τα 3-4 γκολ. Τα μισά να μπαίνουν. Όταν όμως κάποιος λέει, άντε θα νικήσουμε 4-0 και δεν γίνεται καμιά ευκαιρία, τότε αυτός που το λέει δεν ξέρει από μπάλα. Όποιος ναι, άλλο, λέει, κατάλαβα. Ναι. Εσύ λες. Όποιος λέει να βάλουμε 5 γκολ και δεν κάνει ούτε μια ευκαιρία, δεν ξέρει από μπάλα. Παιδί μου, θέλω να σου το πω αλλιώς. Η εικόνα του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, ήταν έτσι όπως την περίμενε κάθε φιλάθλος του Ολυμπιακού και κάθε ένας, και κάθε ένας που ήξερε τον Ολυμπιακό, έτσι, που ήξερε ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, γκολ κανονικό δεν βάλαμε, δηλαδή κανονικό, κάναμε τόσες ευκαιρίες και βάλαμε γκολ με πέναλτι. Ναι. Χώρια εκεί, άλλος τρελός αυτός, είχαμε μπλέξει με τον τρελάκι αυτό να είναι, δίνει αυτό εκεί που, το οποίο ήταν αμφισβητούμενο, μετά δεν σου δίνει την αποβολή και το πέναλτι το άλλο που θα τελείωνε το παιχνίδι, είναι όλα σχετικά, έτσι. Θα δούμε. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά μπαίνουμε για την τώρα εμεί τώρα εντάξει, μου στι ταπεινού μα στόχου. Ναι, όσον αφορά για την ομάδα. Ποια ομάδα. Να, τη δικιά μα. Να πούμε ότι ήμασταν άτυχοι και με τον Μπάρτο που δεν έπαιξε. Α, μπράβο, ναι, αυτό. Ούτε στο ένα παιχνίδι, ούτε στο άλλο. Ο Ντουρμάς. Αν μπορεί να πει κάτι, αυτό θε να πει. Αν μπορεί κάτι για την ομάδα, δηλαδή να κοιτάξουμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, είναι ότι η ομάδα έπεσε χωρί εξτρέμ. Έτσι. Αυτό δεν θέλει να πει. Χωρί Ντουρμάς. Χωρίς Πάρτο, χωρίς Ερνάνη Ταματίας και ήταν μόνο από τις τρεις ο χειρότερος. Ήταν διαθέσιμος. Μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει με εξτρέμ και να κάνει και τις αλλαγές πάνω στα εξτρέμ. Αλλά όταν στραβώνει κάτι στον Ολυμπιακό, στραβώνει γενικώς. Χρόνια τάκι γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα εμείς... και κάτι άλλα σχόλια που υπάρχουν σε εφημερίδες και μη οπουδήποτε τέλος πάντων. Δεν θέλανε οι παίκτες του Ολυμπιακού το πόσο δεν είναι εκεί. Τάκη, τα σχόλια όλα. Εντάξει. Εγώ ούτε θέλω να το σχολιάσω. Απλά το λέω γιατί. Παιδί μου μπορεί να πει ότι δεν θέλει να πει. Δεν θέλουμε να παίζουμε στο πόσο λένε. Αυτό παιδιά είναι ψέματα. Δεν υπάρχει. Ναι, άλλο. Ότι αδιαφορούν οι παίκτες μα. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Είναι αδιαφορούν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα, ένας να μην ήταν η μέρα του και να. Φάνηκε ότι αδιαφορεί ή δύο, ή τρεις, ή τέσσερις, δεν ξέρω. Αλλά πάντα δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα. Βέβαια, παρόλα αυτά, για να... Αλλά δεν αμείνουμε σε παίκτες. Για να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα που έχω με τον Άκη, να πω ότι παρόλα αυτά, έχουμε τώρα. Τι έχουμε, αυτά που δεν μπορούν να πάρουν οι άλλοι. Έχουμε
τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τους δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο, τον τελικό και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή μας έχει μείνει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτά τα δύο ταπεινά. Με τον Παναθηναϊκό που έχει 30 βαθμούς διαφορά, πόσοι 27 πόσοι είναι, 25 πόσοι είναι, δεν με νοιάζει. Ένα λεπτό. Θέλω να έρθει και να σκύψει και να γονατίσει. Θα τα δούμε τις επιθυμίες. Όχι, δεν είναι οι Ολυμπιακοί, τότε θέλουμε μέχρι τέλος περίοδου. Δεν θα πούμε τώρα επειδή αποκλειστήκαμε τώρα και δεν μας νοιάζει. Μας έχουν μείνει δηλαδή με λίγα λόγια οι δύο ταπεινούς για μας, έτσι, και για κάποιους Ολυμπιακούς. Το ταπεινή, το για μας το λέω ειρωνικά, για κάποιους νεόγαβρους το λέω για να το λέω, για να τη λέω. Έτσι, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Το οποίο ποιος είναι ο θεσμός του πρωταθλήματος και του κυπέλου, είναι ο θεσμός που αυτοί που μιλάνε δεν τον έχουν κατακτήσει σχεδόν ποτέ. Έτσι. Που θέλουν να πάρουν το κύπελλο για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και να πούνε ότι έχουμε καταφέρει ένα στόχο. Αυτοί ενδεχομένως θα είναι οι επόμενοι τηλεφωνητές μας εδώ πέρα. Έτσι. Και θα μας λένε αποκλειστήκατε από την Άντελε. Μπράβο. Αυτοί ακριβώς που θα πάρουν τηλέφωνο και θα πούνε αυτά τα λόγια είναι αυτοί που αυτό που το οποίο το έχουμε στο τσεπάκι μας κάθε χρόνο δικαιότατα κάνει έτσι το κουλούρι τους για να το δει. Και ο ένας τίτλος και ο άλλος. Και του κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όλες οι ομάδες. Ο πρώτος στόχος δεν είναι να πάνε στο UEFA, ούτε να πάρουν το UEFA. Ούτε να πάρουν το Champions League. Εκτός από 2-3 που αναγκαστικά λόγω των χρημάτων του budget που έχουν 400-500 εκατομμύρια δικαιωματικά. Είναι καταδικασμένες, Όλες οι άλλες θέλουν το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Είτε Ελλάδος, είτε Ισπανίας, είτε Ιταλίας. Όλες. Σε όλα τα κράτη, ακόμα και στο Κονγκό. Γιατί αυτοί τι θέλουν. Αυτό δεν λέμε. Ναι, όσον αφορά τώρα και την πορεία. Όχι για την Ευρώπη, που εμείς αποκλειστήκαμε την Ευρώπη, που λένε κάτι αξίζει και πάμε εκεί. Έχω να πω κάτι. Εδώ και πέντε χρόνια έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στη Συρία. Αυτοί οι μετανάστες έχουν γυρίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει από Τουρκία, Ελλάδα, Σκόπια, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, τι Κροατία. Γεωπολιτικά. Κάτσε να το τελειώσει το ρημάδι. Ναι. Γερμανία. Γεωπολιτικό Σουηδία. Είναι. Όχι, θέλω να πω. Ναι. Ότι οι Σύριοι είναι πιο Ευρωπαίοι από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Ό,τι σα λέω. Σαν παραστάσει. Έχουν περισσότερο. Εδώ και πέντε χρόνια έχουν γυρίσει οι Σύριοι. Τι τσάκι μου. Σπιθαμή προς σπιθαμή. Παντού. Εσείς που πήγατε. Πήγατε μια καμπάλα, τελειώσατε. Πήγατε Καζακστάν, Κουρδιστάν, που στον διάλογο ήταν αυτή η ομάδα. Τελειώσατε. Οι Σύριοι. Άκου τώρα τι έχουν πει. Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Νορβηγία, Σουηδία, Μάλτα. Μάλτα. Παντού. Α, ναι και Μάλτα. Με παντού έχουν πάει. Ποιοι είναι πιο Ευρωπαίοι. Για να λέμε τώρα ποιοι είναι πιο Ευρωπαίοι, έτσι. Πιο πολλές παραστάσεις, εντάξει. Έτσι, μπράβο. First we take Manhattan. Τι? Ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω. Ναι. Τώρα τι γίνεται, στο μπάσκετ τι έγινε. Στο μπάσκετ. Ούτε διαφορά δεν καταφέραμε. Εντάξει, ήταν διαφορά. Και εμένα. Γιατί άμα έπαιρνες τη διαφορά, δώσω ένα σώμα. Θα ήθελα άλλη μία νίκη η Μπαρτσελόνα για να σε περάσει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε 4 παιχνίδια. 3 στο Καραϊσκάκι και ένα στο... 5 είναι. Τέσσερα έχουμε. Τέσσερα παιχνίδια πρέπει να πάρουμε. Τέσσερα συνεχόμενα, τα τρία είναι στο Καραϊσκάκι. Δεν το πες έτσι. Τα τέσσερα. Να καταλάβουμε, ρητάκι μου. Τα τρία είναι στο Καραϊσκάκι και το άλλο είναι στη... Στο Σεφ. Στο Σεφ παίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα στο Καραϊσκάκι να πάμε να παίξουμε. Τι είναι το. Στο Σεφ. Στο Σεφ. Στο Σεφ, εντάξει. Α, μπράβο. Ναι. Τα τρία είναι στο Σεφ. Το άλλο είναι στη Γερμανία. Εάν κάνουμε τέσσερις νίκες, πάμε 7-5. 7 νίκες εμείς, 5 ήττες. Και έχουμε δύο παιχνίδια. Ένα με Τσεσεκά εδώ και ένα με Κιμ και έξω. Ένα από τα δύο να πάρεις, έχεις βγει τρίτος από τέταρτος σίγουρα και ως τρίτος. Δεν έχουμε πλεονέκτημα το έτσι όπως έχει και διαμορφωθεί με την Μπαρτσελόνα. Αφού χάσαμε και το. Ναι. Έτσι. Και αρκεί βέβαια. Εντάξει, έχεις τις αρκείες εδώ, μόνο νίκη. Θες δηλαδή τι έντυχα στη διαφορά. Αυτή είναι τελευταία.
Αλλά σου λέει, με κάποιε μπορεί να σε βαθμίσει. Δεν έχει δίκιο για την τέτοια. Δεν πάει αυτό με την Βαρκελόνη. Δεν πάει το ένα, πάει το άλλο. Έχει δίκιο, είπαμε δύο βαθμού εκεί. Λοιπόν. Τώρα στη Γερμανία, 5 πόντου χάσαμε νομίζω. Πρέπει να κερδίσουμε και τη διαφορά εκεί. Για να είναι από κάτω μα. Και σαν βαθμό και σαν ισοβαθμία. Τέλο πάντων, σε τα τέσσερα στο σεφ που έχουμε και να κερδίσουμε. 4 νίκες, 3 στο ΣΕΦ και 1 στη Γερμανία, 4. Μετά έρχεται η ΤΣΣΚΑ εδώ. Την κερδίζουμε και χάνουμε το άλλο παιχνίδι, ας πούμε, στην Κίμικη. Είμαστε 8-6, 8 νίκες εμείς, 8 νίκες εμείς και 6 ήττες. Για να είμαι ειλικρινής, από χτες δεν σίγουρα είναι αυτά που θέλω και είπα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα την Κυριακή. Και να πω και κάτι άλλο, μια και είπα για το πρωτάθλημα. Μόλις τελειώσει, έστω και βαθμολογικά, πώς το λένε, Μαθηματικά, την Κυριακή το πρωτάθλημα, το επόμενο που θα παίξουμε, εμείς οι Ολυμπιακοί το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Το επόμενο που έρχεται. Άντε, άλλα άχι, δηλαδή από την Κυριακή. Ναι, είναι σαν να μην έχω πάρει κανένα. Εγώ. Πώς και όχι μόνο εγώ. Τώρα και εσύ και εγώ. Του χρόνου. και να ξέρεις και κάτι άλλο. Εσείς πάτε εκεί και οι Αγγλίες και όλοι οι αντιολυμπιακοί. Γιατί δεν είστε πια με την ομάδα σας, είστε πότε θα χάσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει και ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι προβλήματα έχουν δει προπονητής και ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, έχει την ικανότητα. Έχουμε την ικανότητα αυτοί οι δύο, και ειδικά ο Μαρινάκης, να πει τι λείπει αυτό, φέρ' το εδώ. Τι λείπει εκείνο, φέρ' το εδώ. Ενώ εσείς δεν έχετε αυτή την ικανότητα. Για να μην χαίρεσαι, σας το λέω. Ούτε να σκεφτείτε. Λες, τι είναι, δεν έχω ζάντα, με τρεις ρόδες θα πάω. Έτσι. Αλλά δεν το σκέφτεται. Ενώ εμείς έχουμε 4 ρόδες. Ναι, λάστιχα. Α, βάλουμε κι άλλη μία παραπάνω. Ναι. Μία στη μέση. Και λάστιχα χαμηλού προφίλ. Ναι. Τι είναι αυτό? Χαμηλού προφίλ, ναι, βέβαια. Εσύ ρετάκι μέσα. Ναι, όχι, μπερδεύτε, άκουσα άλλο. Α, ξέρω εγώ, λέω, άμα δεν ξέρει και αυτά, με τρελαίνει. Ναι, όχι, αυτά τα ξέρω. Άντε, μπράβο. Τα λέμε αυτά για να μην χαίρεστε. Όχι, εμείς τα λέμε και αν νομίζετε ότι λέμε κάτι άλλο, δηλαδή από τι ισχύει. Ναι, ελάτε να μας πείτε. Ναι, ελάτε να μας το πείτε. Όχι, τώρα σε ένα τέταρτο. Τι άλλο είχαμε? Έχουμε και άλλα αθλήματα. Ναι, τα άλλα. Τι γίνεται εκεί? Θα τα ακούσουν, του συμφέρει να τα πούμε. Φύγετε από την τηλεόραση. Να πω μόνο για τους Ολυμπιακούς. Ναι, μόνο για τους Ολυμπιακούς. Να φύγετε όλοι άλλοι από την τηλεόραση. Μην σας πάρει τώρα πάλι από κάτω με τα τεχνικά αθλήματα και τέτοια. Αφήστε καλύτερα στην άγνοια και να έχετε την ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να περάσετε. Γιατί άμα τα ακούτε, ίσα-ίσα επιβεβαιώνετε για μία ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Και το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Φύγετε εσείς να μείνουν οι Ολυμπιακοί. Πάμε, μείνανε. Αύριο στις, ναι, 4, ναι, το απόγευμα παίζει η ομάδα γυναικών πόλο, ναι, με μία ρώσικη νομίζω. Την ξέρω εγώ το όνομα. Πώς... Εσύ θα λες τα παιχνίδια και εγώ θα λέω τα ονόματα. Πώς τη λένε? Ουραλότσκα. Πώς? Ουραλότσκα. Λοιπόν, παίζουμε με αυτή τη... Την εν λόγω θα λες. Την εν λόγω ομάδα. Την εν λόγω ομάδα. Παίζουμε 4 ώρες για να προκριθούμε για να πάμε στο Final Four. Και στις 6, στο Ρέντι, παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πού είτε, το ήξερες? Γιατί δεν με βάζεις να πω εγώ την ομάδα? Να είμαι μαγαριστής κιόλας. Με μια ομάδα έπρεπε να πεις, Ζετάκη. Εντάξει, παίζουμε με μια ομάδα στις 6 στο Ρέντι. Την εν λόγω. Την εν λόγω. Εκεί πέρα δεν έχετε νίκη. Εκεί δεν ξέρω αν θα πάρει κανείς Παναθηναϊκός να πει αύριο θα σας κερδίσουμε ή θα πάρουμε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών ή στον άντρο. Ή να πάρει κάποιος να πει ότι είναι ουραλότσκα. Ναι. Αυτό. Εύκολα, ρε, τώρα δεν έχετε πει άλλες κι άλλες. Ουραλότσκα, σας βοηθάμε να την προφέρετε. Εμείς οι Ολυμπιακοί, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη ομάδα μας, όχι μόνο του κόσμου που είμαστε 6,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα, είναι γιατί την αγαπάμε σε όλα τα αθλήματα. Εσείς αγαπήσατε τον μπάσκετ εδώ και τα τελευταία.
Η ΑΕΚ, καλά το ποδόσφαιρο. Πάει η Βασίλισσα. Την ξέχασαν τη Βασίλισσα πριν 45 χρόνια που πήραμε πρωτάθλημα. Μαρμάρωσε και ο Βασιλιάς. Μαρμάρωσε και η Βασίλισσα. Εντάξει. Κάγκελε λέει η Βασίλισσα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Τι κύριε Λεφλόρ, πάμε στα τηλέφωνα. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Παιδιά, να, είστε, να ξέρετε ότι όπως μας μιλάτε, θα σας μιλάμε. Και να ξέρετε ότι όταν μιλάτε για τον όχι, κόσμο... Όχι, εγώ δεν έπεσα στο επίπεδο. Ναι, ναι, και εγώ, αλίμονο ποτέ. Και όταν θα μιλάτε για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ήταν σαν να σας απαντάει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Καλησπέρα. Δεν είχε τέτοια πρόθεση ο φίλος. Να πω ότι με το που άρχισε ο αγώνας εχθές στο Καραϊσκάκι, είχα πει πριν 10 μέρες ότι είχαμε το μνημόσυνο για τα παιδιά τα δικά μας και την άλλη μέρα παίζαμε τον ΠΑΟ. Είδατε τη διαφορά, γιατί το είπα και προχθές στην εκπομπή, τη διαφορά του κόσμου. Πάντα εκείνη την ημέρα είτε η ομάδα, εμείς σίγουρα, οι οπαδοί. Ακόμα και η ομάδα μας δεν έχει το μυαλό, είναι, εκείνη η μέρα είναι και οι παίχτες και ο κόσμος του Ολυμπιακού, το μυαλό μας είναι εκεί. Ειδικά των οπαδών του Ολυμπιακού. Είδατε τη διαφορά χτες, με το που άρχισε ο αγώνας. Το Καραϊσκάκι έχει πάει ένα μέτρο προς την παραλία. Ποιο εδώ. Κατηφορά. Ε. Και βοήθησε την ομάδα μας και είχαμε αυτές τις άτυχες στιγμές, γιατί ευκαιρίες ήταν, αλλά ήταν και άτυχες στιγμές. Η πόρνη μπάλα. Ποια παραλία, Ρετάκη, αφού προς το Πειραιώς παίζαμε. Στο πρώτο πήγε ημίχρονο. Σοφάκι. Στο πρώτο ημίχρονο, άμα γίνει, θα γίνει από εδώ που κάνουμε επίθεση. Δεν, όλο το Καραϊσκάκι έγινε. Μα από μία μεριά γίνουν τα γήπεδα. Δεν γίνεται να γίνει να κυματάρει όλο το γήπεδο. Πώς, γιατί δεν γίνεται. Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν είναι τώρα όλο, δεν έχει γύρει όλο. Α, φλαγιά. Ε, βέβαια. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εμένα θα καλησπέρα. Έλα. Μένω Ταύρο και παίρνω τηλέφωνο. Μένεις, Άνδρο. Είμαι ναι. Οπαδός στη Σουραλότσκα και θέλω να ναι, πω... Ναι, γεια σου, γεια σου, φίλε, γεια σου, νεαρέ μου, γεια σου, νεαρέ μου, μπράβο. Ο ίσουν ατίμιος εσύ. Να είστε γρήγοροι, άκου τώρα να σου πω κάτι. Και σε κανένα, έχουμε πολλές γνώσεις. Τη Σουραλότσκα είναι. Ναι, ναι, ναι. Τη Σουραλότσκα, μπράβο αγόρι μου, συγχαρητήρια. Και σαν το... Α, εσύ το, είσαι από το, έχει έρθει, δηλαδή αυτός από τώρα λέει θα κερδίσουν αύριο. Ναι, και μπορώ να μιλάμε με αυτό να ναι. Όχι, θα μιλάμε σε... Όχι, για άλλους, με άλλους. Έχουμε άλλους, κοίτα, δεις πρώτα εδώ που θα έχει σήμερα, περίμενε. Να μένουμε σε έναν, ναι. Γιατί να δικούμε δηλαδή τους υπόλοιπους. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου. Από Σελαμίνα, καλό. Νίκος λέγομαι. Γεια σου, Νικόλα. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι ομάδα είσαι, Νίκο. Παναθηναϊκό είμαι, παιδιά, δεν βρίζω. Ναι, πες μου, κάτσε να μιλήσω, Νίκο. Πες, Νίκο. Τάκη, είχες πει ότι δεν επενδύει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Τι είπες, τι. Δεν επενδύει. Στο ποδόσφαιρο δεν επενδύει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο μπάσκετ, τις μεταγραφές, τις ιδέες. Ναι, εφορία πληρώσει. Τι ήταν αυτό. Τίποτα, δούμε, τι είναι. Τι θες να πεις. Εντάξει, όχι. Για το ποδόσφαιρο λέμε, ρε φίλε. Για το, μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο δεν επενδύει. Στο μπάσκετ επενδύει, θες να πεις. Στο μπάσκετ επενδύει αυτό. Περίμενε. Δεν διαφωνώ μαζί. Για αυτό θα πιέζε πάλι φέτος. Μπράβο, ωραία η μαλακία. Άσε να μιλήσουμε λίγο ρε καλά και ο Ζάκο. Κάστε να μωρέ το πλακά. Λοιπόν, ωραία η μαλακία. Στο πόλο επενδύει. Στο πόλο επενδύει. Τι είναι αυτό που είπες τώρα. Τίποτα. Είσαι καλυμμένος σαν Παναθηναϊκός. Ναι ρε. Είσαι καλυμμένος. Άκου τώρα. Εμείς παντού όμως επενδύουμε. Παντού. Ναι, ένα λεπτό. Καλές οι επενδύσεις, φίλε μου. Μια χαρά και όντως πραγματικά όπως και ο Ολυμπιακός επενδύει σε όλα τα αθλήματα. Έτσι και ο Παναθηναϊκός επενδύει στο μπάσκετ. Αλλά καλό είναι να αποδίδει και αυτά που και την εφορία με πραγματικά συμβόλαια και όχι εικονικά. Και εκεί να επενδύει. Έτσι είναι, αρέ μου. Και στο Ταμείο της Εφορίας του Κράτους. Και στην Ελλαδίτσα. Έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Εσείς οι Παναθηναϊκοί. Εδώ και 12 χρόνια που ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, μας είχατε ζαλίσει τα φρύδια ότι είναι ο καλός προπονητής. Έτσι δεν λέγατε. Έτσι λέγατε. Πώς γίνεται ρε μάγκες μου, αν είστε. Τρία παιχνίδια στην Αθήνα, τρεις φορές έχει έρθει και κάνει τρεις ήττες. Από οποιαδήποτε πεντάδα του Παναθηναϊκού. Είτε είναι μισή, είτε είναι καλή, είτε είναι κουρασμένη, είτε είναι τραυματίες. Πώς γίνεται, θα μου πείτε. Αυτός ο προπονηταράς, τουλάχιστον να ήταν από τα τρία παιχνίδια να έχει χάσει τα δύο, θα έλεγα είναι 50, είναι 75-25. Εδώ πέρα είναι
100% δεν είναι προπονητής ο προπονηταράς σας που είχατε. Είστε ρε, είστε ρε. Μου λίγο με πτώ αυτό. Όχι, ρε, παιδί. Όχι με πτώ, μωρέ, μην πλέω το ίδιο σου λέξεις. Όχι, ο μαθαίνεις μαζί μου. Ναι, βέβαια. Μόνο το δάσκαλο κάτσεις. Λοιπόν, θα μου πείτε, θα μου πείτε, θα μου πείτε πώς είναι και χάρη συνέχεια ο Μπρέντοβιτς. Γιατί είναι πάντα... Είτε είναι... Έλα λεπτό. Είναι γιατί είναι τεφορμέ όταν τεκουτσάρει την ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτό θες να εννοήσεις. Ναι. Ωραία, το είπαμε. Πάμε στο επόμενο. Θα μας απαντήσει κάποιος, θα δούμε. Γιατί είναι τεφορμέ ο Μελιτζάνας. Έλα φίλε μου. Μπονζού. Μπονζού. Αντουνταλέ. Ένα κιλόμετρο απιέ. Σαγίζεται σουλιέρ. Ωραία, βουά. Σακβουαγιάζ. Ουί. Μπλόνζον. Σιρκουάζ. Εμπρός. Δεκαπάζ. Τι έχουμε τώρα. Πού θα κάνεις. Στις μασκαλίτσες. Και στη φρίτσα σου. Εσύ... Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Ένα λεπτό. Εσύ φίλε μου που έκλεισε το τηλέφωνο, πρέπει το ψάρι να το ψήνεις και από τις δυο μεριές. Ναι. Όπως είπε ένας ηθοποιός. Ναι. Εμπρός. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εμπρός. Του άλλου. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Ναι, έλα. Μ' ακούτε. Ναι, ρε μαγιά μου. Ποιος είναι, ο Μουφλουτζέλης. Έλα, ξέρετε πως τον τρώτε όλοι. Ρε, ο Μουφλουτζέλης είσαι. Ποιος είσαι, ρε, ο Βαρύ. Κάτσε, ρε. Κάτσε, ρε, καμία. Έλα, να ακούς τι λέει. Το κουτσάμπι. Πάμε, μη βρίζει, ρε. Δεν είναι, ρε, μισιά. Δεν είπα, καν. Είπα, άτο. Ποιος είναι. Εσύ ποιος είσαι. Ο αναρωτιέσαι πρώτα ποιος είσαι εσύ και μετά θα λες ποιος είναι. Α, Σπύρο με λένε. Μπράβο, Σπύρο. Εμείς εδώ, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Άκη. Δεν σας κατάλαβα, κύριε. Συγγνώμη. Ούτε κι εμείς. Έλα, πάμε. Εγώ είμαι από Πειραιά. Πλάκα που κάνουμε, δεν μιλάω. Μην βιάζεσαι. Εγώ είμαι από Πειραιά. Ναι. Βρίσκεται τώρα. Παναθηναϊκός είμαι. Δεν θέλω ούτε να βρίσκεται τίποτα. Ναι. Η γέννημα θέμα Πειραιώτη είσαι ή ο γαμπρός. Ορίστε. Γέννημα θέμα Πειραιώτη ή ο γαμπρός. Γέννημα θέμα. Πού άντε, μένεις, ρε. Πού μένεις, ρε φίλε. Αστέλα, Γερμανού. Γερμανού. Παλαιών. Στην εκκλησία του Σταυρού, εκεί, ναι. Από πάνω. Ναι, και τρως το ψαράκι. Και μάλλον. Τι καταβολές έχεις, δηλαδή, και έγινες Παναθηναϊκός. Να μιλήσουμε λίγο για σένα. Δηλαδή, τι... Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Τα Κάτσε. Όταν λέτε, τώρα, ειδικά, όταν... Δεν είσαι Πειραιώτης. Συγγνώμη λίγο, αυτό θέλω να πω. Όταν λέτε Πειραιά και Παναθηναϊκός, θα πέφτει εξενυχιστικός έλεγχος. Έτσι. Και μετά θα λέτε ό,τι θέλει. Ταυτοποίηση στοιχείων. Παλαιών πατρών Γερμανών και νέων πατρών και Αθηνών πατρών δεν υπάρχει. Θα είναι τεκμηριωμένα. Και θα λέτε. Ναι, ναι. Το ψέμα. Λοιπόν, άκου τώρα. Παναθηναϊκοί που να γεννηθήκανε στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα έχει και πολλούς Ολυμπιακούς για να είναι 6,5 εκατομμύρια. Όχι, δεν μόνο. Τάκη μου, δεν θα σου πω. Παναθηναϊκοί που γεννηθήκανε στον Πειραιά ή είναι βλαμμένοι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Άκου, ή το κάνανε από αντίδραση λόγω της οικογένειας του Ολυμπιακού που ήταν η δικιά τους μάλλον. Αυτό. Δεν υπάρχει αυτό ένα λεπτό. Να το... Ναι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, γι' αυτό το αναλύσαμε. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και εκπομπή ψυχαναλυτική, να ξέρετε. Λοιπόν, θέλαμε να σταθούμε στο πρόβλημά σου. Αν έλεγες αλήθεια, που δεν, μάλλον δεν έλεγες αλήθεια. Θέλαμε να σταθούμε στο πρόβλημά σου, να μας πεις, αγόρι μου, πώς έγινες σε μια πόλη που όλοι πανηγυρίζανε, πήγες εσύ με τους μαλάκες. Ναι, αυτό θέλεις δηλαδή, να μας πεις. Δηλαδή είναι μια πόλη χαρούμενη που μπιστάει όλοι, έτσι. Και είναι όλοι μαζί και ψωριάρεις χώρια. Και τα δύο είναι έτσι. Και τα δύο είναι προς ανάλυση. Ναι. Αλλά για να τελειώνουμε. Αν δεν γάβγιζες, θα μπορούσα να βγάλω μάτι να και να είσαι σίγουρος θα σε βοηθάγαμε. Επειδή είστε ΜΕΤ στην προπαγάνδα. ΜΕΤ, θα σου πω εγώ ποιοι είναι ΜΕΤ. Περίμενα, σου πω. Ναι, στις πατάτες καλλιτές είναι ΜΕΤ. Ένα λεπτό.
Την προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα? Αυτή που κάνει την προπαγάνδα και μετά ζητάνε τα μπεμπιλίνο. Σε αυτή την προπαγάνδα είναι μέτρη. Για αυτή που χαίζονται. Που κάνουν του μάγκε μέχρι να του τσακώσει η αστυνομία. Ναι, και μετά που χαίζονται. Και χαίζονται πάνω στο σπίτι. Κάτσε να κάνει το εκδότη. Δεν είναι ανάγκη να ονοματίζουμε. Όχι, γιατί εκδότη είναι. Δεν καταλάβω. Αυτοί που κάνουν του μάγκε. Μπινέ δεν είναι, εκδότη είναι. Ναι, και σπηλώνουν και συκοφαντούν τον Ολυμπιακό. Και είναι πολύ μάγκες και δεν παίρνουν χαμπάρι και τα βάζουμε και με το μαρινάκι, έτσι, και τολμάμε και το πιάνουμε και στο στόμα μας, έτσι, τον καθένα και σπηλώνουμε. Μάγκες, λες, πω μια μαγκιά και μόλις του βάλανε τις χειροπέδες, λέει, χέστηκε ο παίκτης. Πολύ βρώμα, μου λέει, δεν το βάζανε οι αστυνομικοί στο περιπολικό. Του λέει, δεν φύγε από εδώ, σκατιάρι, από εδώ πέρα, μες στη σκατήλα. Για να πω κάτι στον... Ό,τι μυρίζεται ο υδρότας σας. Όχι, το βγάλατε για προσωπή. Περίμενε, άκου, μπράβο. Μες στην πόχα. Ναι, άκου, μπράβο, ας πω. Είπα εκδότης. Ναι. Πριν. Τι εκδότης. Ο εκδότης είναι που χαίστηκε. Δεν είπα εκεί μου μπινές, δεν τον έβρισα. Ναι, όχι, όχι. Εκδότη τον είπα τον άνθρωπο. Χαίστηκε ο εκδότης. Δεν τον είπα μπινέ. Ναι, δεν τον είπες. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Βέβαια, από άντα μπορείς να μιλήσεις. Με ποιον μιλάω τώρα. Με ποιο θέλεις. Με τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά. Μίλα, παιδί. Έλα, παιδιά. Καλά. Καλησπέρα. Έλα. Το όνομά σου δεν ακούσαμε. Γιάννη Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Αρκετά, ρε! Με το που έχασε 3-3. Τι έγινε. Ρε, εσείς, ναι, με το που έχασε ο Ολυμπιακός 3-3. Ναι, λοιπόν. Τι πάντα, ρε μπουρδε. Έχετε 5 αγώνες να κερδίσετε στη Λεωφόρο. Ναι. Έχετε χάσει από Ατρόμητο, κύπελο χάσατε. Και πες να μου πεις τι. Τι να πεις για την Καμπάλα. Με τι κουράγιο. Δηλαδή τη σύντα του Ολυμπιακού, αυτό είναι το κουράγιο σου. Καλά σας έκανε. Πάμε και στον επόμενο. Κλείσ' τον από τώρα. Γεια σου και κλείνεις. Το έκανε. Το έκανε. Μόνος του. Ναι. Α, ακούει ο Παπαζέλα ήταν. Λοιπόν, καλησπέρα και έφυγες. Σωστός. Ρε, εσείς, ελάτε να δείτε. Καταρχήν δεν μπορείτε να πειράξετε κανέναν. Να το ξέρετε αυτό, το βλέπετε. Όπως είμαστε εμείς, είναι και όλοι Ολυμπιακοί, δεν μπορείτε να πειράξετε κανέναν. Γιατί δεν είσαστε κανένα μέγεθος να πειράξετε. Δηλαδή, να έρθει μια ομάδα άλλη ευρωπαϊκή να μου πει κάτι. Εντάξει, θα πω ναι, μπράβο, ρε μάγκες. Έτσι. Εσείς τι να πειράξετε, ρε. Σας έχουν υπογράψει όποιος κυκλοφοράει, σας έχει υπογράψει. Όποιος κυκλοφοράει, ό,τι ομάδα και να είσαστε. Είστε η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είστε η ντροπή των οπαδών. Έχετε χάσει τον αυτοσεβασμό σας. Δηλαδή τι, θα είμαι εγώ Ολυμπιακός. Και θα έχω να κερδίσω στο Καραϊσκάκι 5 αγωνιστικές. Θα έχω αποκλειστεί από την Καμπάλα, από την Μπλή, από την Μπρίζ. Από όποιον με έχει συναντήσει, θα με έχει γλεντήσει. Και θα βάλω να σχηματίσω εγώ το τηλέφωνο, τον αριθμό του καθένα να πάρω σε μια εκπομπή το Παναθηναϊκό να του πω: έλα, αποκλειστήκατε που έχετε ξεκολλιάσει όλη την Ευρώπη, αλλά τώρα χάσατε. Ε? Μπράβο, ρε μάγκες. Μπράβο. Καλά, για να σας πω και κάτι. Σας λυτρώνει που σας κλείνει. Σκέψου τι μαλάκες είσαστε. Για να θέλετε να εκτεθείτε κιόλα, να πείτε τι σε ποιον. Και περιμένετε να σας πω και κάτι άλλο, τι σας περιμένει. Στα 18 χρόνια του Κόκαλη, ο Ολυμπιακός πήρε 12 πρωταθλήματα. Πιο παλιά, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος είχε πάρει 7. Δηλαδή, μιλάμε για τους προέδρους που έχουν πάρει τα πιο πολλά πρωταθλήματα. 12 ο Κόκαλης. Ο Γιώργος Ανδριανόπουλος 7, σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού, και 6 στα 6 έχει ο Μαρινάκης. Του χρόνου ισοβαρίζει τον Ανδριανόπουλο. Τι τραβάει, έχουμε πλώρια, βάζουμε μπροστά για τα επόμενα. Γι' αυτό λέω στους Ολυμπιακούς του χρόνου είναι σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Το θέλουμε οπωσδήποτε. Και έχουμε πρόεδρο που μας το εγγυάται αυτό. Έχουμε κόσμο που μας το εγγυάται αυτό βάσει των διαρκείας 22.000 που πουληθήκαν φέτος. Του χρόνου περισσότερα θα είναι. Ποιος μπορεί να μου πάρει πρωτάθλημα. Όταν επενδύει ο Μαρινάκης, όταν έχω τέτοιο κόσμο, όταν έχω και καλύτερη ομάδα. Εγώ σου θα κάνουμε και καλύτερη ομάδα από αυτή που έχουμε φέτος. Τόσο σίγουρος είμαι. Γιατί είναι κανείς που δεν είναι σίγουρος. Όχι, και από αυτούς που μας βλέπουν. Όχι, ρε. Και από τους Ολυμπιακούς, αλλά και από τους αντιπάλους. Εσείς, ρε, μας κοιτάτε και θέλετε να πάρετε και τηλέφωνο. Και καλά να μας πειράξετε, να μας πείτε τι.
Εγώ... Είσαι, έχετε αφιβολία ότι ο Ολυμπιακός θα είναι του χρόνου καλύτερος. Για την ομάδα σας. Υπάρχουν και στοιχεία όμως. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν στοιχεία. Έχετε, ξέρετε, αν θα είστε καλύτεροι. Όπως είμαι σίγουρος και για τα. Γιατί και από τον πάτο έχει πιο κάτω. Έχει και τον απόπατο. Μην νομίζετε επειδή έχετε φτάσει πάτο. Ο απόπατο. Α, ναι, βέβαια. Μην νομίζετε ότι έχετε φτάσει πάτο. Απόπατο. Και τέλος έχει και τον απόπατο. Όπως είμαι σίγουρος και για τα. Και για τον ερασιτέχνη, δηλαδή το βόλιο των ανδρών, των γυναικών, του πόλου, μην τα λέω συνέχεια, και αυτά θα είναι καλύτερα του χρόνου. Και αυτά παίρνουν πρωτάθλημα εφέτος και αυτά συνεχίζουν στην Ευρώπη. Πού είστε εσείς για να μπορείτε να, να κάνετε αυτό που είπε ο Άκης, να έχετε το κουράγιο να σηκώσετε το τηλέφωνο, να πείτε ρε. Με δικιά σου φρύδια, ρε. Να πεις εγώ είμαι. Πού είστε, ρε. Αυτά που λέτε. Πού είστε. Αεκάρες, Παναθηναϊκάρες, Παοκάρες που τα λέτε μόνοι σας. Λες και το υπερθετικό είναι όποιος το λέει. Έτσι. Να πεις με τα δικά σου φρύδια είμαι εγώ. Όχι, ρε. Με τα δικά μου φρύδια είμαι εγώ. Τσάντε. Που έχω κάνει αυτά, σου έκανα εκείνο. Έχω κάνει στην Ευρώπη αυτό τώρα. Δηλαδή έτσι. Όχι λαθιά, όχι μετά από 200 χρόνια. Δηλαδή εδώ είναι ρώτα και την Νότιχα. Κοινότητα, έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά, δεν έχει πάρει. Νομίζω. Πού την. Και δεν μιλάει η Νότιχα, μιλάτε εσείς που δεν έχετε πάρει τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Και πάλι μαζί. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Ναι, βέβαια, τους χορηγούς μας, πάνω απ' όλα. Πάμε στα μηνύματα, κάποια μηνύματα, έτσι. Ο Σίλβα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στον Καμπιάσο, νομίζω. Λέει ο φίλος που νομίζει. Ένα άλλο μήνυμα και μια χάρη θέλω, μην ξαναφήσει τον Τάκη να κάνει πρόβλεψη. Δεν έκανε, έκανε θέες. Άκη, άκου. Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής ότι βάσει της ομάδας που παίζουμε, την άλλη λίγο πια, στο Βέλγιο, είδα τι άμυνα έχουν και δεν έχω πέσει έξω. Στα πρώτα 10 λεπτά παίζουμε εσύ που το έγραψε αυτό. Ναι, θέλει να πει ο Τάκης τώρα ότι η πρόβλεψη. Ότι δεν κάναμε ευκαιρία εκεί, δεν κάναμε ευκαιρία στο Καραϊσκάκη και είπα πάντε μωρέ 5-0. Ότι τα έβγαλε από την κοιλιά του, είχε κάποια δεδομένα και έκανε μια πρόβλεψη. Δηλαδή, άμα παίξουμε με τον Αρκαδικό στο μπάσκετ, λέμε. Παράδειγμα άλλο. Τι θα πρέπει να σου πω, ότι θα κερδίσουμε στον Πόντο. Θα σου πω, έλα μου, 30 πόντους θα φάνε. Λοιπόν, αρκετά με την Ευρώπη έχουμε μπροστά μας ΠΑΟΚ στο κύπελο και τελικό, νομίζω... εάν έρθουν. Υπάρχει μεγαλύτερος στόχος από το να γλεντήσουμε και τους τρεις. Τα καλύτερα έρχονται, μάγκες. Σωστό, Νίκος μπράβο. Πάτρα. Μπράβο, φίλε μου. Τι μπράβο, εννοείται αυτό, εννοείται. Καλησπέρα. Αδέρφια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Τάκη. Από Αμερική, Γιώργος Ευκώστας. Ποιος? Έλα, Κωστάκη μου και Γιώργα, λέ μου, από Αμερική. Αδέρφια μας, τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, καλά, καλά. Πού είστε? Καλά είμαστε όλοι, έτσι. Όλοι είμαστε καλά, γιατί ακούμε πολλά, είμαστε όλοι καλά. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Γεννηθήκαμε άρρωστοι τρελοί και δεν υπάρχει συνταγή, Άκη. Το ξέρεις καλά και το ξέρουν και πολλοί όλοι. Πού είσαστε, Φίνιξ? Ναι, Αριζόνα. Αριζόνα, Αριζόνα. Λοιπόν, περιμένουμε να σας δούμε και φέτος. Έτσι, Άκη, κατά εγώ πέρυσι δεν ήρθατε, το κουμπαράκι μου ήρθε. Και εγώ με το κουμπαράκι μου, με το κουμπαράκι, το ένα κουμπαράκι και το άλλο. Αν δεν θα γίνει, Άκη. Έχει πάει η βαφτίση. Έλα, τάκαρε, σε περιμένουμε, τάκαρε, ζούμε και να έρθουμε να σε δούμε εδώ πέρα, να είμαστε παρέα. Πού στην Αριζόνα? Παντού σε όλα. Λας Βέγκας. Λας Βέγκας. Δεν μπορώ να πάμε. Ξέρεις τι θέλω να πάμε. Οκλαχώμα. Όπου θες, όπου θες. Εκεί, εκεί. Τον ηρώμουν να πάω Οκλαχώμα. Βλέπτια αγόρι μου. Ακή, τα χαιρετήματά μας, τα αδέρφια μας από τον Πραχάμι. Σε όλους, σε όλους. Σε όλα τα παιδιά. Και τα δικά μας σε όλη την Αμερική. Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Θα γίνουμε καλά, θα πάρουμε μυαλό και θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό. Και αν δεν γίνει αυτό, τα φρύδια μας τα δυο, πάντα άρρωστοι με τον Ολυμπιακό. Τα φιλιά μας, τα φιλιά. Τα φιλιά μας και να ζήσεις στο... Στον Γιώργο, το μωρό και εσύ πάντα άξιος, Κωστάκη μου. Να είστε καλά, αγόρι μου. Να είστε καλά, φιλιά και στις συζύγους.
Το απεταξάμιν να πεις καλά αύριο. Το απεταξάμιν. Έτσι βλέπω. Διαμάντια, παιδιά. Διαμάντια. Συγκινήθηκα. Έτσι είναι όλοι οι Ολυμπιακοί. Τι μου θύμισε. Τι κάνουμε τώρα. Οκλαχώμα, ρε Άκη. Τι, πώς ήρθε η Οκλαχώμα. Άστο, ρε Άκη. Αυτό είναι. Έχεις πάει. Έχεις δει. Άστο, Οκλαχώμα. Έλα. Ναι. Η Βαλτιμόρη. Βαλτιμόρη. Άστος. Εγώ θέλω να πάω στο Σινσινάτι. Εμπρός. Τριλό για την πάρτι σου τρελαίνομαι. Όπου και να παίζεις θα σ' ακόλουθω. Λέγε. Θα βρίσεις. Πήρα τηλέφωνο γιατί ρε φυλακούω πολλούς παραθηναϊκούς. Αεκτζίδες, παοκτζίδες οι οποίοι κράζουν και δεν βλέπουν ας πούμε την καμπάλα και αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων, εμείς είμαστε, δεν ασχολούμαστε με αυτά, περιμένουμε να τους γλεντήσουμε κι αυτούς. Εγώ για ένα πράγμα στεναχωριέμαι, εντάξει, το μόνο που σκέφτομαι, είναι ότι χθες είχα παίξει χατρίκ των Ατζαμπών και δεν κάρφωσα άλλο ένα αργάμωτο. Μπορεί να στο καρφώσει, μπορεί να τον ευρύνει, να στο καρφώσει. Όπως και ο κάθε νέκρος. Μου άρεσε μέχρι τώρα που βαφτίστηκες μόνο. Έλεγες, δεν χωρίς καμία πίεση. Μια υπάρχει. Απάνω εγώ τηλέφωνο και να λέω. Φρέσει. Ναι, ντύλι, ντύλι το καντήλι. Και... Αν έχεις κοπέλα που για μένα από ό,τι σε έκοψα δεν έχεις, πρέπει να σε. Τι, αφού είναι τον ψάρι από την. Ρε τον αράπη μελετάει. Τι κοπέλα, ρετάκι. Ναι, άκουτο. Ρετάκι. Ναι, τον αράπη. Μα τον αράπη. Πρέπει να ντρέπεστε. Είστε ξεφτυλισμένοι, εσύ προσωπικά, εσύ προσωπικά. Το ήταν, ψάρι. Τι ήταν αυτό. Ρώτατε για το ψάρι, αν το ψήνει, που ενδιαφέρεται εκεί πέρα. Να ρωτήσεις το Αζαγκούν, πώς το ψήνει το ψάρι, θα σου το πει. Τώρα δηλαδή στεναχωρηθήκαμε εμείς, ενώ είσαι μέσα στη χαρά ναι, εσύ. Σκάσαμε πολύ. Ναι. Μπράβο, βλάκα. Μπράβο, μπουμπούνα. Πάμε στο επόμενο. Τραγούδες και του. Και σας έχουμε προειδοποιήσει κιόλα, δηλαδή. Να πείτε ότι σας είχαμε προειδοποιήσει. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ναι. Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός. Από πάτε τηλέφωνο, Αντρέα με λένε. Τι λες. Αντρέα τον λένε. Πόσο χρόνο είναι η Αντρέα. Εγώ, 25. Δεν θα σου πάντω. Θα έχεις κερδίσει πολλές χρονιές στο δημοτικό. Μικροδείχνω. Ναι, μικροακούγεσαι. Απ' το καλέτζι είσαι. Ποιο καλέτζι. Έλα, εντάξει, έλα, είσαι μικρός. Είσαι μικρός, έλα, έλα. Καλό βράδυ. Έλα, καλό βράδυ. Δηλαδή, όποιοι μικροακούγονται, να ξέρετε ότι κόβονται. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν ξέρουν οι γονείς τους. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Δευτέρη, ναι, ωραίο, το είδα. Ποιο. Τίποτα, άσε, κάτι δικά μου. Δευτέρη, εγώ δεν το είδα. Εμπρός. Έλα. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Στάθησα από Βόλο. Γεια σου, Στάθη από τον Βόλο. Τι ομάδα είσαι, Στάθη? Είμαι ΑΕΚ. Εντάξει, δεν πήρα να βρίσω, πήρα να ρωτήσω κάτι. Ρώτα, Στάθη, ό,τι θέλεις. Τι, μια ώρα το βράδυ, τι ερώτησες να κάνεις? Λέτε ότι ήσασταν ενότεροι από την Άντερλεχτ χτες το βράδυ. Εσύ τι λες? Στάθη, πρόσεχε. Εγώ είδα μια ανατροπή στο σκορ από 1-0, 1-2. Έλα, Στάθη. Ναι, και αυτό τι άλλο είδες? Τι άλλο είδες, Στάθη? Δηλαδή, τον Ολυμπιακό που ήταν καλός, τον είδες? Συμφωνούμε, ήσασταν καλή και μέσα στο Βέλγιο ήσασταν πάρα πολύ καλή. Τι θες να πεις, Στάθη, βραδιάτικα, πες αγόρι μου που έχεις την απορία, μια η ώρα. Δεν ήσασταν ανώτεροι, χάσατε, βέβαια. Ναι, ωραία. Καλείστε να κερδίσετε την Κολοπετινίτσα, αλλά εδώ πουθενά. Εσείς την Κολοπετινίτσα. Δηλαδή, άκου, σκέψου να κερδίσουμε την Κολοπετινίτσα. Πόσο μάλλον όταν τη ζεκολιάζουμε την Κολοπετινίτσα, δηλαδή με κάτι τεσσάρες, έλα, πήγαινε αγόρι. Έλα, Σποσάδη, εσύ είσαι η Κολοπετινίτσα. Εσύ είσαι που έχεις να πάρεις 25 χρόνια πρωτάθλημα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ρε την Κολοπετινίτσα. Ό,τι σου λέω, Στάθη. Εμπρός. Α, δεν πάρει Στάθη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Το μάτι σε 3-4. Ναι, ναι. Ναι, βλάκα μου. Μπράβο.
Πήγαινε βρε στον Παρπαστάθη τον προηγούμενο να μαζέψετε κανένα φασολάκι. Ολυμπιακός. Να μαζέψετε κανένα φασολάκι, να κάνετε καμιά φασολάδα, να μας κράσετε μια μάντρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Τι είπαμε, μάντρα. Δεν είναι εντάξει. 20 βαθμούς από το δεύτερο. 30 από το τρίτο. 38 από το τέταρτο. Εντάξει είμαστε. Στην 20ετία 18 προαθλήματα εγώ. Πάρτε τηλέφωνο στους επιβίτες. Εσείς που είστε. Ρε, πάρτε τηλέφωνο στους επιβίτες σας. Και, πάρτε, δεν είναι αυτές τις ώρες. Ότι πάω μόνος στο ποδόσφαιρο. Όχι ρε, τι, Λατάκη, άκου ρε. Δεν είναι ρε αυτό οι λόγοι που λένε. Άλλοι είναι οι λόγοι. Δεν σας υπογράφουμε. Ό,τι σας... Μην τηλεφωνείς. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας υπογράψουμε. Όταν είσαστε προγραμματισμένοι, τι είσαστε εσείς βαζελάκια 13 του μηνός. Είστε προγραμματισμένοι. Γιατί υπογράφουμε με διαμερίσματα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, δεν σας προλαβαίνουμε. Και έχουμε κάνει και εμείς τα κουμάντα μας. Λέμε, σήμερα οι Ολυμπιακοί στο αλφα διαμέρισμα. Όλο το αλφα διαμέρισμα. Τρίτη, πηγαίνετε μαζί με τη λαϊκή της γειτονιάς σας να σας υπογράψουμε με κάτι μαγκές. Τετάρτη, ναι. Τετάρτη, όλο το τριώροφο. Όλο. Και δίπλα, και παράγκα. Έτσι. Τι θέλετε ρε, τι θέλετε στα πόδια μας, μη σου πω αλλού, στα γόνατά μας, τι θέλετε και τρίβεστε στην κλίτσα του Τζοπάνη. Με τι θράσος, το ξαναλέω, να σας γλιτώσω από τον αυτοεξευτελισμό. Με τι θράσος τηλεφωνείτε στους επιβίτερές σας. Άλλοι είναι οι λόγοι, άλλοι, που μάλλον είναι άλλοι, θέλετε να μας ακούτε, έτσι, θέλετε να μιλάμε. Και τώρα τελευταία. Εμείς, όταν υπογράφουμε, είμαστε αμίλητοι. Και τώρα για να μην χαίρεστε. Και τώρα τελευταία. Εσείς βογκάτε. Δεν λέτε πια είμαι ΑΕΚτζής, είμαι Παναθηναϊκός. Λέτε είμαι αντιολυμπιακός. Ναι. Έχετε αλλάξει όλες τις ομάδες που μπορεί ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Παράδειγμα τον Πλατανιά. Τον ξέρω εγώ την Μπάγερ. Και φέτος αυτά. Πέρυσι πάλι άλλες ομάδες. Χάσουμε από τον μπάσκετ άλλη ομάδα. Γίνεσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Κανείς Ολυμπιακός δεν χαίρεται άμα δεν σας κερδίσουμε εμείς. Άμπραβο. Ασχοληθείτε με την πάρτι σας, με τα προβλήματά σας. Και εδώ δεν έχετε, δεν είστε καν ούτε διχασμένες προσωπικότητες. Πρέπει είστε να... τριχασμένες, πρέπει... τετραχασμένες, πεντάκις. Τι. Πώς να το πω. Δηλαδή έχουν διχαστεί. Ναι. Εσείς τι να μιλήσετε. Πρώτα θα γίνετε φυσιολογικοί. Ακούστε, δηλαδή. Θα γίνετε φυσιολογικοί. Θα πάτε να κοιταχτείτε, θα πάτε σε μια κλινική να κλειστείτε και μετά παίρνετε τηλέφωνα. Έτσι. Πρώτα θα ενάχετε το γνώρι σε αυτόν. Να ξέρετε τι μπουμπούνες είστε και πού απευθύνεστε. Εδώ, ένας μπουμπούνας. Να γίνουμε δύο μπουμπούνες ή τρεις, δεν γίνεται. Ας πάρει όποιος θέλει, Παναθηναϊκός, ΑΕΚτζής, ό,τι η ομάδα και να είναι, να μιλήσει, να σεβαστεί τον εαυτό του. Ρε. Εντάξει, η ομάδα του τον έκανε να αγκάσει, να μην σέβεται τίποτα. Τον εαυτό του να σεβαστεί. Και εμείς εδώ πέρα μπορούμε να, κάνουμε, να μιλάμε με τις ώρες, έτσι, για κάποιους. Λοιπόν. Αλλά τώρα με τον κάθε τρελό, να πάει να κοιταχτεί. Και εσείς που παίρνετε, είστε μπαχαλάκιδες. Δεν είστε... Και κυρίως για την ομάδα σας. Δεν είστε οπαδοί των ομάδων που λέτε. Είστε μπαχαλάκιδες, κάτι ακούω πιάνουνε πάλι, όπως κάτι χέστες εκδότες. Α, άλλα αυτά, ναι. Όπως κάποιους χέστες εκδότες, που σε λίγο θα μιλήσουνε και όλοι οι λάσποι αυτοί εδώ και μια πενταετία που... Ακόμα να πάνε στο δικαστήριο, ναι, αφού είναι, έχω κάνει το έγκλημα και δεν με πιάνουν να με πάνε στο δικαστήριο. Έτσι, αφήνετε και ορείτε. Ένας-ένας, καθίστε. Α, να σας πω και μια είδηση. Σε λίγο, αυτός ο υπερκοριός θα βγάλει και ένα όνομα που είναι δικό σας. Το πιανού χρώματος, δεν θα το πω. Κάντε λίγο υπομονή. Δημήτρη, εσύ που μου στείλες εδώ στο μήνυμα, δεν μπορούμε, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Σήμερα αναφέρθηκε κάποια πράγματα, δεν μπορεί να πεις άλλο, ότι εδώ είμαστε, ό,τι είναι να τα σχολιάσουμε. Τι άλλο έχουμε, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάσος Μολφέτας. Νάσος. Μολφέτας. Ναι. Από Άνω Πατήσια. Άργησες με τα Άνω Πατήσια, ναι. Τέλος πάντων. Και τι μας το πες όλο το όνομα, δεν το πιστεύουμε. Πάμε ρε Μολφέτα, ας λέμε Μολφέτα. Δεν με θυμάσαι που μου είχες πει να πάρω νωρίτερα κλπ. Από την προηγούμενη εκπομπή. Κρυφά. Α, ένα παλικάρι, α, που είχαμε μιλήσει, Ολυμπιακός που είχαμε μιλήσει και λέω κρίμα που τελειώνει η ώρα. Μπράβο, μπράβο. Έλα, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη κιόλας για τη συμπεριφορά, πάμε, έλα. Ναι ρε Άκη μου και Τάκη μου, εντάξει. Να είστε καλά παλικάρια μου.
Δεν είμαι Ολυμπιακός απλώς. Έχω πει, εγώ έγινα Ολυμπιακός 5 χρονών, 1967, Καραϊσκάκη, Φλεβάρης, 4-0, 3 γκολ ο Φόντακας. Κατάλαβες πως έχω γίνει εγώ Ολυμπιακός. Ο Σιδέρης, ο Γιώργαρος. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, θυμωμένος, δεν ξέρω, μου έρχεται να κλάψω. Όλοι τα ίδια έχουμε, μην νομίζεις, ξέρουμε εμείς. Αυτό που μας έχει συμβεί και εχθές και σήμερα είναι απίστευτο, ρε παιδιά. Και θέλω να πω το εξής, ένα και μοναδικό, δεν κάνω καμιά ανάλυση. Φώναζε η ομάδα στο ποδόσφαιρο ότι θέλει έναν μαμημένο center back, stopper που το λένε. Εμείς το ξέρουμε center back, γιατί είμαστε παλιοί. Είμαι 53 χρονών. Σου λέω, 67 ήμουν 5 χρονών όταν έγινα εγώ Ολυμπιακός. Ναι. Η ομάδα στο μπάσκετ θέλει ένα μαμημένο πεντάρι. Μας έπιασε σήμερα ο Ντόρσεϊ, να μην σου πω αγού, και μας έσκησε. Εντάξει, γιατί, καλά, τι να, άκουτα. Για 250 χιλιάρικα. Όχι, δεν είναι, διάλεξε, δεν είναι έτσι, άκου. Δεν είναι, Γιάννη, πώς είναι το μικρό σου, συγγνώμη. Άστα τα μαμημένα, άκου να στα πω εγώ. Όσον αφορά για τα μαμημένα, θα σου πω, φιλαράκο μου, για το χθεσινό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, ο Ντακώστα. Και ο Ποτία ήταν καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Για το χθεσινό. Παιδιά, για μένα ο Ντακώστα και ο Ποτία. Για χτες, φιλαράκο, λέμε. Για χτες μιλάμε. Να σκοσνά, ας πούμε, και να χαίρομαι. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο, ρε, για χτες μιλάμε. Για χτες δεν μιλάμε. Είναι, δεν είναι τώρα, παιδιά, στο πέρα. Εντάξει, ο Ποτία είναι. Και δείτε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, γιατί τα έχω δει όλα. Και τα έχω δει. Δεν κατάλαβες τι είπα. Και τρεις φορές. Δεν θυμάμαι. Και τα έχω δει και σε βίντεο και σε Αργή και σε Γρήγορη. Τάσο, άκουσε με κάτι. Έχουμε, όπου έχουμε χάσει. Δεν θα μιλάς μόνος. Και έχουμε φάει γκολ. Είναι από αυτό το γαμμένο. Άντε για ρε Τάσο, άστο ρε Τάσο. Άστο ρε Τάσο. Του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Άστο ρε Τάσο. Παίκτης που φοράει την τη φανέλα. Άντε το παράκανε Ζυγιάκη. Άστο. Δεν υπάρχει. Το πες τρεις φορές. Άστο. Παίκτης φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μαμημένη είναι η άλλη. Από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Άστο. Και σου είπα κάτι. Είπες, ανέφερες κάποια άλλα παιχνίδια. Εγώ είπα για εχθές. Και για χτες είσαι και σήμερα. Και όταν τα 250 χιλιάρικα που θες να πεις κάτι για το μπάσκετ, μην τα λες έτσι. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Έδωσε η άλλη του κόσμου τα λεφτά η Μπαρτσελόνα και τον επήρε. Άσε το. Ένα είναι αυτό. Το λογιστή από το σπίτι. Ο Ολυμπιακός πήρε πεντάρι. Έτσι. Το χακί μου όρικ. Θα τον δούμε. Και είχε NBA-er. Ρε παιδί μου τώρα, μην κάνουμε. Ναι, έτσι. Άλλο. Από εκεί και πέρα. Εγώ τι με πειράζει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει και την κριτική του, αρκεί να είναι καλόπιστη, έτσι. Αλλά χαρακτηρισμούς, όπως ο χαρακτηρισμός δηλαδή, για να παίκτη του Ολυμπιακού είναι όχι, όπως όχι, η Γιούχα στο γήπεδο. Κάτσε, κάτσε. Είναι αχαριστία. Όταν ο Αγγελόπουλος, παράδειγμα, εδώ και 10 χρόνια, έχει βάλει ένα σωρό εκατομμύρια. Μέχρι και με την εφορία κανονικά πληρωμένη. Σωστό. 100 εκατομμύρια και στην εφορία. Ναι. Όπως και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Να λες, έλα μωρέ, για 250 εκατομμύρια. Σαν να λες τι έγινε τώρα με τον τάδε που έχουμε. Δεν είναι έτσι, ρε φιλαράκο. Και δεν είναι τόσα τα λεφτά, ήταν πολύ παραπάνω. Πόσα πήγε, ρε. Άσορακι μου, είναι πολύ παραπάνω. Πήγε πολύ παραπάνω. Δεν λες έτσι για έναν πρόεδρο του Ολυμπιακού που επενδύει, του κλέβει τα πρωταθλήματα η διαιτησία. Έχει πάει στα τελευταία 5 χρόνια, 4 χρόνια, 2 ευρωπαϊκά και ένα τελικό έχει πάει. Δεν τα λες έτσι. Έλα μωρέ και 250 χιλιάρικα. Που δεν είναι και αυτό το ποσό. Δεν είναι αυτό. Μην μιλάς έτσι για κάποιους, όπως για τον Μαρινάκη, όπως για τον Κουντούρη που έχει κάνει τρομερή δουλειά στο ερασιτέχνη, όπως για τον Αγγελόπουλο που σου είπα το πόλεμο που τρώει. Ρε παιδιά, από τον Διασακέ, από τον Βασιλακόπουλο και από τον Άδωνα. Ρετάκι και να ίσχυε. Μην τα ισοπεδένετε όλα. Ρε φίλε, να χάλαμε τον πέφτη για 200 χιλιάρια, για 50 χιλιάρια. Ναι, μωρέ, δεν είχε 250 χιλιάρια να δώσει ο Μάρι, όπως το έγινε έτσι. Επέλεξε την Μπαρσελόνα και ήταν πολύ μεγαλύτερα η διαφορά. Ποσό. Και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε σέντερ φορ. Και όπως και η Αγγελόπουλη. Την πρώτη αγωνιστική με τον Λεβαδιακό στο ΟΑΚΑ, ο Μαρινάκης είδε ότι δεν έχουμε σέντερ φορ. Πόσο κάνει, κύριε Τάδε, Ξηφούλα, από πού τον πήρε μόνο, από την Πρόχμητση. Πόσο κάνει, κύριε Πρόχμητση, ο Τάδε παίκτη 6 εκατομμύρια. Πάρτα. Μην τα λέτε έτσι όλα.
Η Αγγελόπουλη δεν κάνανε πρόταση στον Μπαρνιάνη. Αυτή τη σέντερ φορά. Τη μία μέρα δέχτηκε, δεν πρέπει δηλαδή, να πει. Δεν δέχτηκε ο άνθρωπο. Όχι, τη μία μέρα δέχτηκε. Ναι, μετά σου λέει θα κάνουν διακοπέ. Ήθελα να κάνουν διακοπέ. Δηλαδή, αν δεχότανε, δεν τα παίρνε τα λεφτά ή θα έρχοντανε με τίποτα λίγα. Ξέρετε πολύ καλά όλα τα χρόνια εδώ που μα βλέπετε ότι οι πρώτοι που έχουν. Παράδειγμα, πέρυσι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τι έγινε εδώ στην εκπομπή και τι έγινε όταν χάσαμε, τι αλλαγέ γίνανε. Δεν τα θαύουμε. Και δεν λέμε και σήκω και φύγε. Ποιο να φύγει, ούτε ο Μαρινάκης, ο Αγγελόπουλος, ποιο να φύγει, γιατί να. Μπορεί να κάνουν λάθη οι άνθρωποι, βέβαια κάνουν λάθη. Και ο Μαρινάκης κάνει λάθος. Ποιο σου δεν κάνει, και ο Αγγελόπουλος κάνει. Αλλά τα λες με σωστό τρόπο, κατά τη γνώμη σου. Έτσι. Αυτά που κατά τη γνώμη σου είναι σωστά, τα λες και με σωστό τρόπο και με σεβασμό που αρμόζει σε ένα πρόεδρο του Ολυμπιακού και σε κάθε φίλαθρο του Ολυμπιακού. Όχι μόνο στον πρόεδρο. Γιατί μας ακούνε κι άλλοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ακούει ο καθένας για ένα παίκτη του ότι είναι μασημένος και φαγωμένος. Και μετά, ενώ τα λες δύο φορές μασημένος, πώς τα λες, που τα λες. Και μετά, πάρε φιλαράκο, άστο. Φοράει τη φανέλα. Άστο. Και μην ξαναπάς και τηλέφωνο, σου λέω εγώ. Άμα θα ξαναπάς τηλέφωνο, εγώ θα φύγω. Κάτσε να μιλάω με τον Άκη. Δεν σέβεσαι τίποτα. Φοράει τη φανέλα. Άλλο, φοράει παίκτη του Ολυμπιακού τη φανέλα, εδώ φεύγουν και του θυμάμαι. Όχι να φοράει τη φανέλα. Κατά το σκεπτικό το δικό σου, μήπως πρέπει να πάμε από μη του Μαρινάκη και του Αγγελόπουλου, δεν σηκώνεστε να φύγετε, μωρέ. Που δεν δώσατε 250 χιλιάρικα για τον μπάσκετ ή ο άλλο, ο πρόεδρο ο Μαρινάκη δεν έδωσε. Τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει, εντάξει, μου έλεγα, πάμε στην. Μην τα ισοπεδώνουν τώρα. Εγώ είμαι μαζί σα. Όχι, όχι μαζί. Ρε παιδιά, όλοι μαζί είμαστε. Μαζί αυτό είναι. Όπω είπε. Αλλά όχι όμω την καταστροφή. Που δεν παίζει καταστροφή. Δεν συμφωνεί, μπράβο. Δεν συμφωνήσαμε ότι είμαστε επικραμμένοι, ότι είμαστε αγχωρημένοι. Μην τα μα χάσει και εσύ δηλαδή. Συγγνώμη λίγο. Αυτά είναι συναισθήματα που νιώθουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Όπω όταν είμαστε χαρούμενοι. Πάλι το νιώθουμε πάλι όλοι, έτσι. Ξέρουμε τι σου συμβαίνει στον καθέναν, κρίνοντας από τον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν είναι ότι για να πάμε μπροστά και για να γίνει κάτι επικοδομητικό, πρέπει να γίνει με καλόπιστη κριτική, έτσι. Και η καλόπιστη κριτική φαίνεται, διακρίνεται, πάντα διακρίνεται. Εσύ τα μηδένισες όλα. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν το λέμε για τον άνθρωπο, μωρέ. Όχι, ρε παιδί μου, και είναι κι άλλη. Είναι και αυτή η λέξη για τα 200. Σοπ, πάρε, φιλαράκι. Πάμε τώρα, πώς κάνω. Σαν να λες για τα 2,5 ευρώ. Το εξηγήσαμε. Έλα, πάμε στο επόμενο. Έλα, φιλέ. Γεια σας. Γεια σου. Για την εκπομπή πήρα. Ναι, για την εκπομπή μιλάς. Α. Ωραία. Πήρα να πω ότι είμαι από Βρυξέλλες, Ατζιαμπόγκμεν. Από πού είσαι? Από Βρυξέλλες, Ατζιαμπόγκμεν. Ναι, μπράβο. Πήγαινε ψάξερα και βρες εκεί τον Μοχάμετ. Έλα σου πω. Όπως είσαι, κάτσε πάνω στον Ατζιαμπόγκ, μια που είσαι με τον Ατζιαμπόγκ. Δίπλα σου δεν είναι. Παλουκός σου κιόλας απάνω. Από τις Βρυξέλλες, Βελομπού. Αυτή είστε. Ορίστε. Πάμε. Εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν κι άλλοι νέγροι. Υπάρχουν κι άλλα παιδιά πρικισμένα. Που ενδιαφέρεστε πολύ με τους... Από... Πάμε, έλα, πάμε. Πάμε στον επόμενο. Διπλάκι, από πού και να συντριβείτε, από πού και να χάσετε, από πού και να... Παθναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, από Ευρώπη δεν, και από Ελλάδα. Δεν θα χαρώ καθόλου εάν δεν σας δικήσω εγώ. Δηλαδή έχει ο Ρίτσαρντ Γκίρι την Άννα Καλουτά... την Άννα Καλουτά λέω. Καρένινα. Τι είναι, ποια? Καρένινα. Την, μία, τη Φανταγουέι. Τη Φανταγουέι. Την έχει τη Φανταγουέι ο Ρίτσαρντ. Αυτό το Φανταγουέι είναι άλλο, του μπάσκετ. Την πηδάει κάθε μέρα. Την πηδάει κάθε μέρα. Και λέω κι εγώ το άσου. Πω ρε παιδί μου, τι ωραία πέρασα χτες. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε έτσι. Φάτε μάτια ψάρια. Ή όχι. Η δυσόμαση κάνουμε. Τι μπορεί να πεις. Η δυσόμαση κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ναι, λοιπόν, το άλλο ρε παιδί μου. Αυτό μια που έφερε το Ριτσαρντ Γκίρι να έχει τη Φέι Νταραγκουέι και μια μέρα να έχει πονοκέφαλο η Φέι Νταραγκουέι και να μην του κάτσει. Και άλλε εσύ, πω δεν του κάτσε. Τι πακέτο έφαγε. Καταλάβατε ποιοι είστε. Αν ποιοι είστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, άλλο περιστατικό έχουμε, κάτι τα έχουμε. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι, παιδιά, καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Θα έκανα να ρωτήσω κάτι. Όχι, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Όχι. Τώρα πες το όνομά σου, τι είσαι και μετά ρώτα τον. Όχι. Άντε, για, όχι, τέλος. Θα λες, είμαι Ολυμπιακός, δεν έπαιξα καλά εχθές ή έπαιξα, τάκη, τι γνώμη έχεις. Έτσι θα μιλάτε, αν θέλετε. Είναι τόσο δημοκρατική αυτή η εκπομπή, που έτσι πρέπει να μιλάτε.
Χρυσός αιώνας του Περικλή. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκες. Έλα. Τι κάνουμε? Ωραία. Καλά είστε? Για χαρά, εσύ? Παραναϊκός είμαι, από Χανιά. Πάμε. Είχες πει, Άγγι, ναι, είχα πει. Εκεί γίνανε και το ποδόσφαιρο. Μη φωνάζει, μη φωνάζει, μη φωνάζει. Έλα, ρε. Είχα πει εγώ, ναι, τι. Είχε πει ότι οι Παναθηναϊκοί γίνανε για το ποδόσφαιρο. Οι Παναθηναϊκοί γίνανε για το ποδόσφαιρο. Γίνανε. Από το ποδόσφαιρο, ναι, οι Παναθηναϊκοί. Από το ποδόσφαιρο. Ναι, ότι σε 35-10 στο μπάσκετ το ξέρει. Ποιο? Και δεν μη φωνάζει, ρε μπουμπούνα. Ποιο το? Τι λε. Ότι σε 35-10 στο μπάσκετ το ξέρει. 35-10 λέει. Άκου, άκου, φίλε. 35-10. Άντε, γεια! Άκου, άκου. Όλοι οι Παναθηναϊκοί γίνανε από το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκοί. Όλοι. Άμα, για να είμαι και δίκαιος, άντε το 2% έχει γίνει από το μπάσκετ. Να τα λέμε όλα. Για μπασκετικό κοινό μιλάμε. Άκου, εσύ είπες τώρα το 35-10. Να σου πω κι εγώ κάτι άλλο. Το 73-38, το θυμάσαι? Το θυμάται. Το 110-62, το θυμάσαι? Ρε, ρε εσύ, εκεί στα Χανιά. Δηλαδή τι έγινε, έβλεπες τον Κέφαλο και τον Καραβίδα και έγινες Παναθηναϊκός. Ε, ποιον έβλεπε, τον Βίδα, πώς τον λέγανε, ε. Το Σκροπολίθρα. Έβλεπες και έγινες Παναθηναϊκός. Από πού έγινες Παναθηναϊκός? Έγινες Παναθηναϊκός από την μπάλα, έτσι. Και από το πολύ τον Μπουκιτσί, το έχεις γυρίσει στο μπάσκετ. Αλλά επειδή... Είναι συγκεκριμένα ένα πράγμα. Λεπτό. Έτσι. Για... Άλλο, από αγανάκτηση έχεις πάει στο μπάσκετ. Ένα. Από αδυναμία να πάρεις μια πρωτιά, ένα πρωτάθλημα. Και μοιραία έχεις πάει στον μπάσκετ. Αλλού έχεις κινήσει και αλλού η ζωή σε πήγε. Λοιπόν. Έτσι. Εμείς για όπου ξεκινήσαμε, εκεί πάμε και πάμε και μειώντας γά. Μπράβο. Ειδικά εσάς. Και γενικά μειωτεγέτε το φιλιτρί. Νυχτέα τη λυπή. Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Από τα 4 ομαδικά αθλήματα, γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί τα παραδεχόμαστε και δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Από τα 4 ομαδικά αθλήματα, φιλαράκο, από τα Χανιά και αν είσαι από τα Χανιά, γιατί οι Χανιώτες και όλη η κριτική είναι μάγκες, δεν είναι έτσι, να θυμούνται ότι τους συμφέρει. Από τα 4 ομαδικά αθλήματα, πρώτος είμαι στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ και στο πόλο. Δεν σημαίνει κάτι εκεί. Όπου κοιτάξει τη βαθμολογία, δηλαδή, του Ολυμπιακού, άντρες γυναίκες. Ναι, άντρες γυναίκες. Όπου κοιτάξει τη βαθμολογία. Τι θες να πεις με αυτό? Τι θες να πεις? Και στο μπάσκετ. Τα άλλα και στο μπάσκετ, αυτό που ανέφερες, πάλι πρώτοι είμαστε. Και όχι, 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 εννοώ για τίτλους. Α. Εννοώ ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε περισσότερους τίτλους, στο βόλεϊ περισσότερο από σένα, στο πόλο περισσότερο από σένα. Καταρχήν στο πόλο δεν έχεις πάρει ούτε ένα. Και το χειρότερο, δεν έχεις νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό στο πόλο. Το καταλαβαίνεις? Μα ποτέ. Ποτέ. Η ΑΟ Πάτρα με έχει νικήσει και ο Νηρέας. Εσύ δεν με έχει νικήσει. Πότε μα νικήσει? Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να έχει γίνει. Ποτέ ρε. Ποτέ και αυτή. Σιγά μην νικήσουν. Ποτέ και αυτή. Ναι ρε παιδί μου, παράδειγμα, π.χ. Στη χώρα του ποτέ. Λοιπόν, άραγε. Είδε εμεί οι Ολυμπιακοί τα παραδεχόμαστε. Άραγε. Εντάξει είμαστε. Ναι. 4 ομαδικά αθλήματα, 1 νικά. Και εγώ νικάω 3. Τι θα μου πει με αυτό τώρα. Εμπρό. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παίρνω από τον Ασπρόμαυρο Πειραιά. Από τον Ασπρόμαυρο, ωραία. Για πάμε. Κάντε μια κολοσκόπηση. Λοιπόν, τι είπες Στρακιπού, από τον Ασπρόμαυρο Πειραιά? Λέγε ρε Στρακιπού, μη φοβάσαι. Εδώ μαζί μιλάμε. Από τον Πειραιά πρέπει να είσαι και μαγκιά. Να μην φοβάσαι, κλείσει το τηλέφωνο από τον Πειραιά. Δηλαδή ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο παδός της Άστον Βίλα δεν έχει σαλέψει από τη Λίβερπουλ παλιά ή από τη Μάντσεστερ πρόσφατα ή από ποια άλλη ομάδα είναι πρώτη τώρα. Έχει το μυαλό του καλά. Εσείς τι σας έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ρε. Τόσο πολύ σας έχει το κέρατο. Ε. Τόσο κι άλλο τόσο. Σας έχει σαλέψει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα κυριακή. Γεια σου φίλε. Παιδιά, θέλω να πω πως ένα όνομα, για το Παναθηναϊκό λέτε κάποια άσχημα λόγια. Είναι μια ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1908. Τι είπαμε εμείς άσχημα λόγια? Όπα, όπα, όπα. Είναι μια ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Κάτσε λίγο ρε. Και δεν πρέπει Λεσί. Να λέμε συνέχεια για πως δεν επενδύει και άσχημα λόγια. Γιατί είναι μια ομάδα ναι. που έχει κοντράρει στα ίσια τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Ναι. Με αξία.
είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να έρθει στο Καραϊσκάκι, ναι, να σκόψει βαθμούς, να, να σας κερδίσει, ναι, και να αποδείξει πως αυτό το πρωτάθλημα δεν σημαίνει τίποτα. Ποιος το λέει αυτό? Α, δεν σημαίνει εσύ τίποτα. Εσύ δεν πάτε, ποιος, δεν ποιος, ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει? Τι είσαι εσύ? Ρε, εσύ που τα λες αυτά. Τι είσαι? Τι είσαι? Πες. Ρε, εσύ. Κάτσε. Ρε, μπουμπούνα. Ρε, πλαστά τι άλλο από εκεί. Εσύ που τα λες. Ρε, βλάκα. Τι είσαι? Άντε γεια! Τι είσαι ρε που τα λες? Τι είσαι? Τι είσαι? Τι, ποιον εκπροσωπείς? Καταρχήν, πάμε από την αρχή που άρχισες. Λέτε, λες, ιστορική ομάδα ιδρύθηκε το 8. Δεν ιδρύθηκε το 8. Ψέμα. Ψέμα πρώτο. Άλλο. Λες. Το ιστορική, δεύτερο ψέμα. Ναι. Ιστορική, ιστορία έχουν και τα νεσπού. Τρίτον, λες ότι δεν σεβόμαστε ή ότι λέμε άλλα. Εμείς δεν λέμε άλλα. Λέμε ακριβώς την ιστορία σας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ό,τι είναι να σας αναγνωρίσουμε, σας θα κάνουμε να γνωρίσουμε. Βάλε μου σε παρακαλώ. Προηγουμένως, τελειώνουμε. Ναι. Προηγουμένως, ο Τάκης είπε για τον μπάσκετ. Τι λέει, παραδέχτηκε ότι επενδύει. Ναι. Έτσι. Άλλο. Όχι, ότι έχουν πιο πολλά προγράμματα. Τι, α σου πω, ναι, ψέματα. Εσείς, δεν είναι αυτό. Τα άλλα όμω τα βλήματα τα έχετε ξεχάσει. Ό,τι θέλετε. Σπονάει, τα ξεχνάτε. Λοιπόν. Και μια και... Αλλά και μπράβο, όχι, είσαι πολύ περήφανος. Γιατί, εσύ, γιατί αφού είσαι τόσο σίγουρος με τον εαυτό σου και ότι είναι και ο Παναθηναϊκός και τέτοια, μία η ώρα γιατί ξενυχτάς ρε αγόρι? Και ένα άλλο. Γιατί είσαι ξύπνιος. Για να τελειώνουμε τον μπάσκετ. Γιατί είσαι ξύπνιος, μία η ώρα. Ενώ παραδεχόμαστε και είναι πραγματικότητα αυτή ότι έχετε πιο πολλά πρωταθλήματα, ενώ στα άλλα τρία αθλήματα τα ομαδικά είστε από κάτω από τον Ολυμπιακό, δεν έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια του εξάστερου να περάσετε τους 35 πόντους ή τους 42 πόντους που σας έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. Ούτε με την ομάδα του Κορυδαλού. Δεν το έχετε καταφέρει. Ούτε με την ομάδα που παίζαμε στον Κορυδαλό. Έτσι, τίποτα. Εντάξει, είμαστε μάγκες μου. Και εσείς με υπερομάδες και με δεκαπλάσιο μπάτι. Άντε, πέστε τώρα Μπρούμητα, γιατί εγώ την Κυριακή παίρνω το πρωτάθλημα. Όχι, Μπρούμητα, καθίστε και στα 4. Ναι, και αυτό λέει. Δηλαδή, εντάξει. Και ο καθένας να ονειρευτεί. Το... Πότε να... θα νικήσετε, πότε θα πάρετε πρωτάθλημα. Και να περνάτε καλά με τους αράπηδες που ονειρεύεστε και που αναφέρεστε εδώ στην εκπομπή. Να έχει ο καθένας τον αράπη που θέλει. Γεια σας. 4 η ώρα αύριο στο κολυμπητήριο εδώ στο Παπαστράτιο. Το πόλο με... για να πάμε Final Four. Στο πόλο γυναικών. Και 6 η ώρα με τον Παναθηναϊκό στο... πώς το λένε, στο Ρέντι. Και κάθε ευτυχία και με την το... Κυρια... Και ναι, την Κυριακή, Ολυμπιακός Βέρεια, 3 η ώρα και μαθηματικά πρωταθλητές για άλλη μια φορά. Πρωτάθλημα, εσείς που παίρνατε την προηγούμενη, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, άγνωστη λέξη και θα είναι για πολύ καιρό. Κάθε ευτυχία με τον αράπη που επιθυμείτε. Καλό βράδυ. Γεια σας.